Η σφοδρή χαλαζόπτωση βρίσκει τους παραγωγούς της Βιάνου στα Λιώφυτα να παρακολουθούν αποσβολωμένη τη σοδειά τους να καταστρέφεται. Για πάνω από 20 λεπτά το πυκνό χαλάζι σάρωνε τα ελαιόδεντρα φορτωμένα με την παραγωγή της χρονιάς. Αλλά ήταν τόσο σφορδό, δηλαδή έπεφτε με μανία πάνω στα δέντρα. Ήρθε σε λίγα λεπτά, αλλά ήταν πραγματικά καταστροφικό, διότι ουσιαστικά ράβδισε ότι ελαιόκαρπος υπήρχε ακόμα πάνω στις ελιές. Στην ευρύτερη περιοχή η συγκομιδή είναι όψιμη με πάνω από τις μισές καλλιέργειες να βρίσκονται στην έναρξη της συλλογής του ελαιοκάρπου. Η χαλαζόπτωση έπληξε χθες το πρωί τους ελαιώνες στην Έμπαρο, τη Μάρθα, το Χόνδρο και το Καραβάδο, ενώ ισχυρός υδροστρόβιλος ισοπαίδωσε θερμοκήπιο στην περιοχή ανάμεσα στην Άρβη και την Ψαριφοράδα. Η ζημιά που έχει προκαλέσει πιστεύω είναι τεράστια. Κατά περιοχές, βέβαια δεν είναι σε όλη την περιοχή της Εμπάρου, κατά περιοχές με αυτοψία που κάναμε εμείς η κοινότητα εδώ και κάποιοι παραγωγοί, διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλές ελιές έχουν πέσει κάτω. Ένα φαινόμενο νότια της Βιάνου, ένα υδροστόβιλο, ο οποίος έκανε ζημιά, ευτυχώς εισαγωγικά, σε ένα μόνο θερμοκήπιο της περιοχής, όπου πραγματικά το κατέστρεψε με την παραγωγή των αγκουριών που είχε μέσα. Είχαμε δηλαδή και ένα φαινόμενο υδροστοβίλου, ένα σπάνιο ενεμένα, αλλά καταστροφικό στις περιοχές στις οποίες συμβαίνει το φαινόμενο αυτό. Άμεση αναγγελία ζημιών από το Δήμο ζητούν οι παραγωγοί που βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σε μια χρονιά με βελτιωμένη τιμή στην αγορά του ελαιολάδου. Εδώ πέρα αργούμε να βάλουμε και μπροστά και είναι πάρα πολύ γύρω στα 40-45% δεν έχουν βάλει ακόμα μπροστά τις ελιές. Είναι και δίκοπο μαχαίρι γιατί πρέπει και τις επόμενες ημέρες να δούμε τι ακριβώς θα είχε ο καρπός που έχει μείνει πάνω. Γιατί και αυτό παίζει μεγάλη σημασία που έχει χτυπηθεί και παίζει σημασία και την ποιότητα του λαδιού. Η συλλογή όσου καρπού έχει απομείνει πάνω στα ελαιόδεντρα πρέπει να γίνει άμεσα, όπως εξηγούν οι αγρότες που ζητούν να προχωρήσουν τάχιστα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Ο καρπός από τη στιγμή που θα χτυπηθεί από το χαλάζι, ακόμα και αν δεν πέσει κάτω, πληγώνεται. Άρα θα επηρεάσει και την ποσότητα και αν δεν περισυλλογή άμεσα θα σαπίσει πάνω στην ελιά, δηλαδή δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο καρπός ο οποίος πέφτει κάτω, είναι και ο καρπός ο οποίος μένει πάνω, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τη σφοδρότητα του χαλαζιού με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα ή να χαθεί στη συνέχεια μετά από μερικές μέρες.